Άλλο ένα κάτω γρήγορα και έχουμε κοντά μας τον Νεκτάριο Εξαρδιανό. Είσαι έτοιμος να αρχίσουμε? Ξεκινάμε. Για να δούμε. Λοιπόν, κάποιοι κακεντρεχείς διαδίδουν πως μπλοκάρεις αβέρτα άτομα του αριστερού χώρου στο Facebook. Και αλήθεια, αλήθεια. Είναι σημαντική η ψυχραιμία μου και η ηρεμία μου και μου αρέσει να αναλώνουμε σε σκοτωμούς διαδικτυακούς. Μάλιστα, προς τιμή του που το παραδέχεται. Ως πρόεδρος της πρωτοβάθμιας σχολικής επιτροπής, έχεις τη δυνατότητα να παραχωρείς σχολικές αίθουσες σε διάφορες ομάδες, σωματεία κτλ. Σου ζητάει την αίθουσα ο Σιρινάκης. Την παραχωρείς? Το έχω πει ότι η παραχώρηση στο σχολείο ανήκει πλέον στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμάς η γνώμη μας έχουμε μόνο γνωμοδοτική. Η γνώμη σου ποια είναι? Φυσικά και όχι. Λοιπόν, θέλουμε να διώξεις και εσύ δύο άτομα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα από τη Δημοτική Αρχή και ένα από την Αντιπολίτευση. Από την Αντιπολίτευση τον Πετρόπουλο και από τη Δημοτική Αρχή εμένα. Δεν πάω να διώξω κάποιον άλλον. Εντάξει. Νομίζω ότι το περνάει στα μαλακά, πολύ μαλακά. Πολύ μαλακά. Εγώ θέλω να δώσει ένα άτομο. Θέλω εμένα να διώξω, δεν πάω να διώξω άλλον. Γιατί? Εσένα άμα σε διώξει δεν έχει αξία. Ένα. Πρέπει να βγάλουμε μία έρηδα, μία ένα κάτι. Εντάξει. Έχει την αντιπολίτευση. Τον Πετρόπουλο γιατί πειράζει τους φίλους μου. Εντάξει. Ποιος θεωρείς ότι είναι ο επόμενος δήμαρχος της Νέας Μπρίνης? Α, δεν ξέρω. Αυτό θα είναι πραγματική μάχη. Δεν έχεις ούτε δύο στο μυαλό σου. Λόγω αλλαγής φουράς. Ναι. Ούτε και εκεί που κοντάρουν πολύ στην έλλειψη ενότητας και συνοχής στην παράταξη του Δημάρχου, θα δοθεί ευκαιρία σε άλλους να διεκδικήσουν το Δήμο. Άρα θεωρείς ότι θα είναι παιχνίδι, θα παίξει στο όριο? Θα είναι αλλαγή φρουρά στο Δήμο, οπότε... Αναπόφευκτο. Ναι. Δεν ξέρω να μοιράζετε τις ίδιες ανησυχίες του Κουντελάκη, αλλά θα στο έχει πει. Θα είναι η ευκαιρία του να επανέλθει. Και έτσι μία σοβαρή ερώτηση, όντως, αυτή τη φορά, σχέση με τα άλλα κάντο γρήγορα. Γιατρός ή πολιτικός? Γιατρός. Αυτό ήταν λοιπόν και για σήμερα το κάτω γρήγορα. Ευχαριστούμε, Νεκτάρη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Πέρασα ωραία μαζί σας. Χαιρόμαστε. Δύσκολο. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Επίσης, καλή συνέχεια στο έργο σου.